My name is Boss. Yakmet! Pamboss! Άντε ρε, ήθελα να με το για το βίντεο ρε φίλε. Ρε, ο Πάμπος έχει τις λύσεις για όλα. Άντε να σε κάνω να έχεις. Νομίζεις. Σαν και ούκο μου να το κάνω. Σοβαρό μιλάς ρε φίλε τώρα. Σε πελός ρε. Τώρα δεις αν πούμε να κάνουμε το πράγμα τώρα που να κάνουμε review. Να το αλλάξουν και όλο χρώμα. Να οτελάρω όλο για να κάνει καλύτερη θερμότητα. Είναι ένα ποτήρι παραπάνω. Είσαι σίγουρος, εξαδοκίμασες το. Ναι ρε, λαλό σου ρε. Τώρα και να δεις, επειδή είναι μαύρον και το μαύρον τραβάτι θερμοδιά να κάνει θερμοδιά μέσα, θα βγάλει παραπάνω καπνό. Στηρίζω επάνω σε επειδή είσαι ειδικός κασταμπόρ. Αν δεν ήμουν ειδικός, δεν φίλε, θα είχα βρει την δυσικότητα. Τι το νομίζεις. Λοιπόν, σαν καινούργιο. Εντάξει, γράφει ρε, ελεξέσαι σου. Καμά. Μην πειράζει. Γεια σας, φίλοι και φίλοι του Smokin. Είμαι ο Λεάνδρος και σήμερα θα σας μιλήσω για τον πόλ μου. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι μου πήρε αρκετά χρόνια για να μαζέψω αυτά τα πόλ. Είναι πόλ, μιλούμε και αυτό εδώ είναι ένα από τα καλύτερα. Είναι από το 1974. Μου το είχε καλέσει ο παππούς μου. Λοιπόν, όπως βλέπουμε αυτό είναι το camel ball. Ονομάζεται camel ball γιατί φορεί πολύ καπνό μέσα, όπως και η καμπούρα της καμήλας, και από εκεί πήρε την ονομασία του. Βλέπουμε ότι φοράει πάρα πολύ καπνό, άρα στην ουσία τώρα σε περίοδους κρίσης δεν το πολύ χρησιμοποιούμε. Βλέπουμε μέσα υπάρχουν 5 τρύπες οι οποίες μας δείχνουν για τη διάρκεια των αρχιλέων, δηλαδή θα είναι 5 ώρες. Έπειτα έχουμε αυτό εδώ, το πολύ ωραίο μπολ. Είναι φτιαγμένο από μάρμαρο, είναι αυθεκτικό στη θερμότητα, είναι πολύ καλό μπολ. Βλέπουμε αυτό έχει 5 τρύπες μέσα, πολύ πιο μικρές από το προηγούμενο, άρα πηγαίνει πιο λίγη ώρα. Δεν θα το συνιστούσα, γι' αυτό το βάζουμε εδώ και του κάνουμε μια μικρή χάρη. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι το μπολ που σας έλεγα πιο πριν. Το έχουμε εντελάρει για να διατηρά τη θερμότητα μέσα. Και αυτό από τις 4 τρύπες που έχει, δηλαδή τις 4 ώρες που θα διαρκήσει η γεύση μας, θα βάζει στις 4:30 λόγω του στέλνας που έχει πάνω και επίσης θα βγάζει πολύ περισσότερο καπνό. Εδώ ένα παρόμοιο μπολ, αλλά λίγο διαφορετικό. Όπως βλέπετε εδώ ο γύρος του είναι πιο μεγάλος αυτού. Είναι πιο αθεκτικό αυτό στη θερμότητα, δηλαδή βγάζει περισσότερο καπνό από το προηγούμενο. Έχει γι' αυτό 4 τρύπες, δηλαδή 4 ώρες. Και επειδή θα πάμε στο αγαπημένο μου μπολ που θα σχολιάσουμε σήμερα. Αυτό εδώ είναι φτιαγμένο από τους ήχους τα καταλαβαίνουν. Αυτό εδώ είναι φτιαγμένο από πυλό. Μαύρο πυλό, το βλέπετε αυτό είναι μαύρο. Φορεί 4 γραμμάρια γεύση μέσα, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικό. Το σέζιο διαρκεί περίπου 4 ώρες. Βλέπετε εδώ 4 τρύπες. Και χρειάζεται μόνο έναν καρβούνο για να ανάψει. Δηλαδή, σκεφτείτε πόση οικονομία θα κάνει αυτόν τον πόλ. 4 γραμμάρια, θα πίνετε 4 ώρες. Θα χρειαστείτε για τις 4 ώρες 2 καρβούνα. Και τι καρβούνα θα σας δείξω αμέσως τώρα. Αυτά εδώ. Κάποιος μου τα έχει στείλει, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά είναι καλά. Τα βάζεις έτσι πάνω από τον καπνό έτσι. Και πίνεις από εδώ μέχρι και 4 ώρες. Ξέχασα να σου πω, πάλι έστειλε μας ο Ανδρέας ένα μπολ για να σχολιάσουμε. Πρώτη φορά το δωρό. Να μου
Γαλλί. Έτσι φαίνεται. Φορεί πολύ καπνό μου σας. Φίλε μου Ανδρέα, ευχαριστούμε για το δώρο σου. Έχω να σου πω κάτι. Την προηγούμενη φορά που μας έστειλες, τι μας έστειλες. Έμαθα και μου πότε καλού. Καλό, sorry. Αλλά... θέλει να σου πω τι να κάνω. Θα σου έχω εμπιστοσύνη την φορά, φίλε, sorry. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα για το δώρο του καλάθου. Αυτή είναι η συλλογή μου. Πείτε μου μετά ποιο μπορ θέλετε για να ανάψουμε να κάνουμε ένα review, να δείτε πόσο καλό είναι και πόσο πολύ καπνό βγάζει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Κάνετε ένα subscribe στο YouTube channel. Είμαι ο Πάμπος, με έχετε γνωρίσει. Ετοιμάζομαι για χειρότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.